τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Είσαι τόσο καλή οδηγός. Δεν ξέρω πώς να βλέπεις. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την λεξίσουμε. Πρέπει να γίνουμε του έτο, παιδί. Θέλεις τα 10 λουτάκια. Έλα, give me five. Και αυτό έπρεπε να το απαντήσει κατευθείαν η ταξιτζού. Χρόνια πολλά, γιορτινές μέρες, γιορτινή διάθεση και ακόμα πιο γιορτινή καλεσμένη. Ο σκοπός είναι ιερός, τα χρήματα που θα κερδίσουν πάνε στο Χατζικυριάκιο, ένα ίδρυμα που περιθάλπτει ορφανά κοριτσάκια από 6 χρονών και πάνω, τους παρέχει φροντίδα, καλή μόρφωση, εκπαίδευση και εδώ τώρα έχω την αγαπημένη καλεσμένη. Μιμή Ντενίση. Είστε μαθήτρια, πήγατε από τη σχολή, είστε δασκάλα, ιδιοκτήτρια, κάτι μου θυμίζετε. Ανάμεσα και στα δύο. Έτσι. Εγώ είμαι φανατική θαυμάστριά σας καταρχήν. Έχω και βαλίτσα, τι θα κάνω. Θα την πάρουμε μαζί και πάμε σε άλλα μέρη. Α, δεν βγαίνετε από το ταξί, ε. Γιατί έχω πληροφορίες ότι δίδεστε πολύ προκλητικά στο ταξί και γι' αυτό δεν βγαίνετε. Βιβί μου, φέρτε μου μετά, γιατί νομίζω έχει ένα πρόβλημα η κοπελιά εδώ. Περάστε, κυρία Ντενίση, περάστε. Ωραία από κοντά το ταξί. Να σε καλά, Μιμή μου. Και ταιριαστώ με το χαρακτήρα σου. Δεν αρχίζουμε καλά. Όχι. Δεν μου λες, Μιμή, αυτό το υπέροχο κτίριο, τι είναι? Είναι η σχολή μου. Είναι καλά, σχολή, δεν έχεις έρθει. Δεν έχω έρθει, αλλά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί την είδα σε μια εκπομπή που τη δείχνανε. Μα τι σχολή είναι αυτή, αυτό είναι Χόλιγου. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν θα σου κάνω αστείο, γι' αυτό είμαι περήφανη. Είναι φυσικό να είσαι περήφανη και έχω ακούσει ότι έχεις και τους καλύτερους από τους καθηγητές. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Πάρα πολύ καλούς συναδέλφους και σκηνοθέτες και σκηνογράφους και φίλους μας πάρα πολλούς μέσα από το θέατρο. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ναι, είναι υπέροχο. Είναι σαν δεύτερο σπίτι για όλους, πιστεύω. Έχει τα τζάκια του Δίκη μου, τα καφετέριες. Σπα έχεις. Σπα όχι, μόλις θέλεις να διδάξεις του χρόνου, γιατί ξέρω ότι εσύ δεν μπορείς χωρίς σπα. Το δημιουργώ απευθείας. Αλλά ξέρεις, τι δεν αξίζει τα παιδιά να έχουν το καλύτερο. Είναι υπέροχο, αλήθεια σου λέω. Εγώ το είδα σε μια εκπομπή γιατί δεν έχω καταφέρει να τη δω πραγματικά μέσα από συνειδητή. Καλά, εσύ πραγματικά δεν βλέπεις ούτε το σπίτι σου. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και εντυπωσιάστηκα από την αισθητική. Είναι καταρχήν, πολύ όμορφη. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι δεν έχεις μείνει μόνο στην αισθητική, αλλά το έχεις συνδυάσει με πολύ σπουδαίους καθηγητές. Με ανθρώπους που δεν τους βρίσκουμε εύκολα στις σχολές, αυτό εννοώ. Όχι καθόλου. Είναι από το Δημήτρη Καταληφό μέχρι τη Σούπερ. Ο κόσμος δηλαδή πάρα πολύ εκλεκτός του θεάτρου. Μπράβο. Και όλων των ειδών. Μπράβο σου, μπράβο σου. Αυστηρή σχολή. Δεν τα αφήνουμε τα παιδιά δηλαδή να εξαφανίζονται και να εμφανίζονται μια στο τόσο. Και με πάρα πολύ ωραία σεμινάρια. Ξέρεις, γιατί παρακολούθησα και πολλοί φίλοι. Ακριβώς, ακριβώς. Και πολύ ενδιαφέροντα και πράγματα. Κοιτάνω από το θερμένα από το εξωτερικό. Τώρα. Ναι. Και θα ακολουθήσουν πολλά βέβαια. Πώς τα προλαβαίνεις εσύ με όλα αυτά?
Με κόπο. Δηλαδή είχα πάντα αυτή την αναρώτηση για σένα. Κάνεις τα πάντα, μιλάς, έχεις άκρη στο εξωτερικό, φέρνεις παραγωγές, σχολές, κάνεις δικές σου παραγωγές. Και είσαι και πάντα ντυμένη, χτενισμένη της ώρας. Αυτό μπορεί να με τρελάνει. Το γυαλί να το βγάλω ή έχετε φωτίσει χάλια? Να. Θέλω να το βγάλεις γιατί εσύ όπως και να είναι τα φώτα δεν έχεις δυστυχώς καμία ανάγκη να τη θέσει με μένα. Κατάλαβε. Άστο δυστυχώς. Εγώ γίνεσαι αυτό είναι μέρος του. Της αυτοσάτυρας της δικιάς μου και πρέπει να το λέμε πάντα. Και τα φώτα και όλα, όπως και το προφίλ, Βίκη μου, πριν με βάλατε ανάποδα. Επίσης, και εγώ θα κοιτάω προς τα εκεί. Θα μιλάμε στη δευτόρα, δεν θέλω να μου κακιώσει γιατί είναι γιορτινές μέρες. Ότι επίτηδες τους έβαλα. Λέω, βάλτε την παιδί μου στο άλλο της το προφίλ. Γιατί δηλαδή να βγει αυτή όπως είναι και εγώ να είμαι ρεγμένη. Ενώ μπορούσα να κάθομαι πίσω σου και πάλι να κοιτάω προς τα εκεί. Δεν έχει σημασία. Εγώ όταν μιλάμε θα σε κοιτάω, όταν σκέφτομαι θα κοιτάω. Μπορεί να βλέπουν οι θεατές ότι μπορώ να είμαι και καλύτερη. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαι όπως φαίνομαι στο ταξί, είμαι πολύ καλύτερη. Είναι αλήθεια αυτό, παιδιά, δυστυχώς. Είναι αλήθεια. Κοίτα, τι να πω, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ είναι όλη η οικογένεια έτσι. Γιατί σας είδα μαμά και αδερφή και σένα. Ναι. Και είναι όλες εργατέχνης έτσι. Δηλαδή εύκολα τις βάζουμε σένα. Συγγνώμη, τις μπάλες έχετε βάλει επειδή να χτυπάνε τον καλεσμένο στο κεφάλι. Γιατί μόλις γίνεται το ταξί, πάλι να κοίτα εδώ τι γίνεται. Να σου πω κάτι, σου πάει όμως, σου πάει η μπάλα, πίστεψέ με. Κάτι. Σου κάνει πλούσιο, κάνει πλούσιο. Ναι, κάνει γιατί, πλούσιο. Α μην κοροϊδευόμαστε. Δεν θα σε πω το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Το κορίτσι της διπλανής πισίνας ίσως. Ναι, και εγώ δεν θα σε πω το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Παιδιά, θέλω να μιλήσω στο κοινό. Να καταγγείλω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, η Βίκη Σταυροπούλου είναι sex symbol. Αυτά τα κουλάκια που κάνει το κορίτσι του λαού και η κωμικός δεν υπάρχουν. Και τώρα θα πω κι εγώ για σένα. Ποιο ότι αυτή που βλέπετε η καραστάρη. Δεν μπορούμε να κάνουμε γύρισμα μαζί. Ω, θα μιλήσω με μη μου γιατί αν είσαι λογαριασμούς. Τα γάντια τα έχω φέρει εδώ είναι μόνο. Βλέπετε τόσο σονσόν, κοκέτα, τίβα, η απόλυτη στάρ κι αυτά. Κρύβει μέσα της ένα μεγάλο νούμερο. Δεν το φανταζόμουν όταν τη συνάντησα στο γύρισμα των πεθερών που υπήρχε μια αναστάτωση ότι έρχεται ταινίση και πρέπει να είναι όλα στην τέλεια και, και ένας πανικός γενικά όπως επικρατεί πανικός και στο δικό μου συνεργείο θα το πω στον κόσμο να ξέρει. Θα πω και εγώ όμως τι είδους πανικούς προκαλείς και κάναμε εκεί, τα ξετρέλιαστα. Γιατί είδα μπροστά μου, λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί μέσα σε αυτή τη γυναίκα να υπάρχει και αυτή η άλλη γυναίκα. Να είναι κυρίως, τόσο αστεία. Κυρίως η άλλη γυναίκα υπάρχει. Αυτή η γυναίκα δημιουργείται το τελευταίο πεντάλεπτο, γιατί ξέρεις πολύ γρήγορα φτιάχνομαι και ετοιμάζομαι, σε αντίθεση με αυτά που φαντάζονται. Και αυτό επίσης μου φαίνεται απίστευτο, γιατί σε έχω δει στις πεντάλεπτες και τα κάνεις και μόνη σου. Ναι, ενώ θέλω να καταγγείλω ότι η Βίκη Σταυροπούλου έχει κομμωτέ.